Είδαμε μερικά στοιχεία από αυτά που θα αναλύσουμε τώρα στο Masterclass περί γεωστρατηγικής και χρονοστρατηγικής. Ας επικεντρωθούμε τώρα στην χρονοστρατηγική. Αν την θεωρούσουμε σαν την μνήμη της γεωστρατηγικής, τότε έχει μεγάλη σημασία την ώρα της αξιολόγησης ενός κατορθώματος, ενός άθλου. Αυτό που θεωρούμε στην γεωστρατηγική ότι είναι ένα κατόρθωμα, στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι πια σε βάθος χρόνου. Μπορεί να είναι κάτι το στιγμιαίο. Άμα σκεφτούμε ότι ο χώρος νικάει στιγμιαία τον χρόνο, αλλά ο χρόνος νικάει τον χώρο σε βαθύτητα, καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε ένα πάχος χρόνου για να αξιολογήσουμε αν κάτι είναι κατόρθωμα ή όχι, αν είναι άθλος ή όχι, με αυτήν την έννοια, την χρονική. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα καταλάβουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πετύχουμε έναν άθλο στην γεωστρατηγική, γενικότερα στην χώρο στρατηγική, παρά έναν άθλο στην χρονοστρατηγική. Γιατί ο πρώτος αξιολογείται μόνο από αυτούς που το ζουν εκείνη τη στιγμή, ζωντανά. Το πιάνουν έτσι, στα πράσα. Και το θέμα είναι ότι δεν έχουν αυτή την βαθύτητα για να μπορέσουν να το αξιολογήσουν και να δουν τις επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Όταν αυτό το βλέπουμε στην χρονοστρατηγική, τότε τα πράγματα, υπενθυμίζω ότι εκεί πέρα η μονάδα είναι ο αιώνας, τα πράγματα είναι πιο εύκολα γιατί έχουμε μια τεράστια διαστολή του πεδίου παρατήρησης και μπορούμε πολύ πιο εύκολα να εντοπίσουμε κινήσεις στρατηγικής και όχι μόνο τακτικής και να δούμε ότι αυτό που θεώρησε σε κάποια φάση η τάδε κοινωνία την τότε εποχή ως μια καλή κίνηση μπορεί μετά από μερικά χρόνια να μην είναι. Μπορεί να μην είναι μετά από μια εικοσαετία. Μετά από μια εκατονταετία. Άρα τελικά τι είναι μετά από μια εκατονταετία. Αυτό είναι το θέμα. Άρα άμα θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά για έναν άθλο, ένα κατόρθωμα σε επίπεδο χρονοστρατηγικής, σίγουρα εμπλέκονται και έννοιες όπως είναι η έννοια της ιδιοφυΐας, γιατί αυτή φυσιολογικά σκέφτεται με ένα μεγάλο βάθος χρόνου, γιατί μπορεί πιο εύκολα, επειδή ανήκει στο μέλλον λόγω ακραίας νοημοσύνης, να σκέφτεται την κατάσταση ερχόμενη από το μέλλον για να αξιολογήσει το παρόν και όχι ακολουθώντας το παρόν από το παρελθόν. Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε ένα πλαίσιο ανάδρασης και όχι μόνο δράσης, ούτε αντίδρασης και κατά συνέπεια μπορούμε πιο εύκολα να δούμε την μεγάλη εικόνα, αλλά όχι τη μεγάλη εικόνα μόνο της στιγμής, η οποία θα ήταν απλώς μια φωτογραφία, τη μεγάλη εικόνα που μοιάζει μια ταινία μεγάλου μήκους, τεράστιου μήκους. Και φανταστείτε τώρα ότι αυτή την ταινία τη συμπιέζεται χρονικά και προσπαθείτε να δείτε τα γεγονότα με τη μονάδα του αιώνα, αλλά τα βλέπετε γρήγορα όπως τα βλέπουμε συνήθως, όπως βλέπουμε ξέρω εγώ τις ειδήσεις, όπως τα βλέπετε στο διαδίκτυο, όπως παρακολουθείτε μια διάλεξη. Φανταστείτε τώρα ότι σε μερικά λεπτά να βλέπετε πώς διαμορφώνεται μια κατάσταση σε αιώνες. Τότε μπορείτε να πείτε ότι βλέπετε τη μεγάλη εικόνα και τότε εντοπίζετε πραγματικά αυτό που θα ονομάσουμε κατόρθωμα χρονοστρατηγικής.